Κορσάνου, η κυρία Άννα Κορσάνου, δικηγόρος. Καλημέρα σας. Καλή ξέρω, χρονιά. Καλή χρονιά. Δεν ξέρω αν σε αυτή την περίπτωση υπάρχει παίρνω τον επόμενο μήνα, γιατί εδώ ναι, είναι... Ναι, γιατί ξέρω αν θα βρίσκει τον επόμενο μήνα. Αν χάσεις και ένα μήνα έχεις χάσει το παιχνίδι και σε αυτή τη ρύθμιση που θα πούμε τώρα, αν χάσεις τρεις δόσεις, επίσης έχεις χάσει το παιχνίδι. Άρα δεν είναι, υπάρχει, έτσι, περάστε τον επόμενο μήνα. Όχι, όχι. Άμα μπει, τέλος. Ακριβώς. Των 120 δόσεων. Είναι αυτή η ρύθμιση. Για ασφαλιστικά ταμεία, έτσι. Για ασφαλιστικά ταμεία. Που υπεγράφει τις προηγούμενες ημέρες. Θα δούμε και στη συνέχεια για την εφορία. Να δούμε λίγο κάποια χαρακτηριστικά της. Και υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που θα δούμε στη συνέχεια σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται για οφειλές, για χρέη. Η διαταγή πληρωμής που γνωρίζουν οι περισσότεροι. Πολύ θα σωστά. Τα δούμε αναλυτικά λοιπόν. Και τα κατασχετήρια που έρχονται για οφειλές στην εφορία, αλλά και οι διαταγές πληρωμής όταν έχουμε οφειλές σε τράπεζα. Και τα Χριστούγεννα κυρίως, από ό,τι κατάλαβα, ήρθαν πάρα πολλές διαταγές πληρωμής σε πολλούς δανειολήπτες. Και είναι κάτι που τους ξένησε και σου λέει: τι είναι αυτό? Μου χτυπάει ο δικαστικός επιμελητής στο σπίτι μου την πόρτα μου γιορτινές μέρες και μου κοινοποιεί, πριν τις γιορτές αυτό, και μου κοινοποιεί κάποια διαταγή πληρωμής. Τι έννομες συνέπειες έχει, πρέπει να ανησυχήσω, πού πρέπει να πάω, τι πρέπει να κάνω. Έχουμε φτιάξει και αναλυτικές κάρτες. Αλλά όντως είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει. Όταν μας χτυπάει κάποιος το κουδούνι, ένας δικαστικός επιμελητής, και μας δίνει ένα δικόγραφο που λέει διαταγή πληρωμής, δεν πρέπει να το αμελήσουμε. Διότι αυτοί που τώρα βλέπουμε να έχουν φτάσει στα σπίτια στον πληστηριασμό και χτυπιούνται και στεναχωριούνται και δικαίως χτυπιούνται. Όταν ήρθαν αυτά τα διαταγή πληρωμής, κάποιοι αμέλησαν. Δεν έκαναν τις ενέργειες που έπρεπε για να το σταματήσουν εκεί. Λοιπόν. Και έφτασε λοιπόν ο κόμπος στο χτένι και φτάσει στο τελευταίο σημείο. Άρα όταν μας έρθει μια διαταγή πληρωμής, έχουμε νόμιμους τρόπους να την αντιμετωπίσουμε. Άρα δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ή τουλάχιστον να μάθουμε την απαξία του. Δηλαδή δεν θες να κάνεις κάτι, έχει μάθε επίπτωση. Τι σε περιμένει. Για να τα δούμε λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε αυτό με τις 120 δόσεις. Να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, άρα έχουμε φτιάξει και πολύ ενδιαφέρουσες κάρτες που μπορούμε να δούμε. Βλέπουμε. Σε ποιους αφορά λοιπόν αυτή η ρύθμιση? Αφορά σε εμπόρους και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά με διαφορά ότι οι έμποροι και τα νομικά πρόσωπα εταιρείες, δηλαδή πρέπει να έχουν οφειλές έως 20.000 ευρώ, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Παρακαλώ να φέρουμε λίγο το monitor για να βλέπει τις κάρτες η κυρία Κοσάνου, να μπορούμε να τις. Α, βεβαίως, τις βλέπω εγώ. Ωραία, λοιπόν, σε εμπόρους και εταιρείες με οφειλές έως 20.000 ευρώ ή για εμπόρους ή νομικά πρόσωπα που το 85% των οφειλών τους είναι προς το ΕΦΚΑ. Δηλαδή δεν έχουν άλλες οφειλές σε τράπεζες, σε εφορία, το 85% των οφειλών τους είναι εκεί. Ή ελεύθεροι επαγγελματίες με χρέη έως 50.000 ευρώ. Άρα αυτό το ΦΕΚ που βγήκε, πρέπει να πούμε σε μια πρώτη ανάγνωση, θα πούμε φυσικά τις παραμέτρους του και σε ποιους αφορά και σε ποιες οφειλές καλύπτει, αλλά πρέπει να πούμε ότι βάζει τόσους πολλούς περιορισμούς. Είναι ένα παράπονο που έχουμε να κάνουμε και διαπίστωση. Τόσους πολλούς περιορισμούς. Να έχεις μέχρι αυτό το ποσό οφειλή, μέχρι αυτό το 100%. Να μιλάει για αυτή την οφειλή. Να έχεις και αυτή την προϋπόθεση. Που βγάζει εκτός πάρα πολλούς απ' έξω. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να είσαι εν ενεργεία επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας, να μην έχεις κλείσει τα βιβλία σου, κάτι το οποίο είναι πολύ άδικο. Να αυτό, είσαι λοιπόν, εδώ, κυρία Κορσάνου, να μην δουλεύεις στο εξωτερικό. Το συζητάμε πολλές φορές, το επισημαίνουμε με τον Νίκο, γιατί δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές, που είναι ενεργές. Μα γι' αυτό κλείσανε αυτές γι' αυτό οι έρμες επιχειρήσεις, επειδή δεν μπορούσαν. Λοιπόν, δηλαδή, είναι κοινή λογική. Αν μπορούσαν, επομένως, δεν θα κλείνανε. Επομένως, τα χρέη αυτών που έχουν σταματήσει την εμπορική επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν μπορούν να επαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων, πρέπει να επαχθούν στις ισχύουσες ρυθμίσεις 12 δόσεων, οι οποίες είναι ανάλογες. Αφού δεν είναι ανοιχτή η επιχείρησή τους, δεν έχουν και χρήματα να δώσουν. Ενώ αν μπορούσε να γίνει μια ρύθμιση, θα μπορούσαν κάπως να τα κουτσοβολέψουν και μετά, βέβαια, να κάνουν και ένα εξεπαγγέλματος να συνεχίσουν τη ζωή τους. Γιατί κάποιος που λόγω των συνθηκών της οικονομικής κρίσης έβαλε λουκέτο στην επιχείρησή του γιατί δεν τα έβγαζε πέρα. Δεν μπορείς να τον καταδικάσεις αιώνια να μην μπορεί να κάνει μια άλλη δουλειά. Αν αυτός ο άνθρωπος με είχε και με δόντια, δεν είχε αφήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι να κλείσει, μπορεί να μπει τώρα στον νόμο Κατσέλη. Αλλά αν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές, και πάλι όμως, κυρία Κορσάνου, μιλάμε για τον νόμο Κατσέλη, για μια διαδικασία δύσκολη που θα πρέπει να έχει αυστηροποιηθεί. Πολύ ωραία, μιλούσαμε πριν. Όχι, να ξεκινήσουμε. Να το πούμε αυτό, κυρία Κορσάνου, γιατί είχαμε μια κουβέντα με την κυρία Κορσάνου κατά τη διάρκεια του διαλύματος, ότι πλέον οι αποφάσεις και για τον νόμο Κατσέλη είναι πάρα πολύ αυστηρές.
ειλικρινές. Μην νομίζω ότι θα πάτε στον νόμο Κατσέλη. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων το τελευταίο διάστημα, από ό,τι μαθαίνω και θα μας το επιβεβαίωσετε κι εσείς, δεν πολύ είναι σωστά μαλακές και χάδι. Εμείς εδώ λέμε την αλήθεια. Ούτε θα δώσουμε ελπίδες ή προσδοκίες, αλλά ούτε και θα απογοητεύσουμε. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το παρελθόν, οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων είναι πολύ πιο αυστηρές. Έχει απογοητευτεί πολλοί κόσμος. Απορρίπτονται την πλειοψηφία αυτών λόγω δόλου. Δηλαδή, ναι, θεωρούν ότι οι δανειολήπτες, όταν πήραν τα δάνειά τους, δεν ήταν συνετοί και νουνεχείς και πήραν δάνεια. Σου λέει, γιατί πήρε 300.000, γιατί πήρε 300.000. Αλλά όμως και η τράπεζα γιατί το έδινε. Ο τραπεζίτης δεν παλιά είχε δόλο, ήταν... κυρία Κορσάνου, τι είναι αυτά που λέτε. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν εγώ πήγαινα χωρίς καθαριστικό, μηδενικό καθαριστικό και μου έδινε τόσα δάνεια και με έβαζε ένα τρυπάκι, παίρνε δάνεια. Γιατί τότε είχα γίνει. Πάντως αυτό είναι ο τρόπος που λέτε, ότι λόγω δόλου βρίσκουν το δρόμο αυτό, το νομικό δρόμο, για να μπορέσουν. Για να απορρίψουν την αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη. Αυτό είναι το Κατσέλη. Ένα. Και το δεύτερο, κύριε Κορσάνου, είναι ότι πρέπει να πούμε ότι για να έχεις μια καλή απόφαση πρέπει να είσαι πανί με πανί. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να είσαι χρεοκοπημένος, να το πω έτσι. Ναι. Πανί, δηλαδή αν να μην έχεις τίποτα. Αν κάποιο υψηλό μισθό για τα ελληνικά δεδομένα, για τα σημερινά δεδομένα, αν πας δηλαδή με ένα εισόδημα ας πούμε 1.700-1.800 ευρώ, μην περιμένεις και, και με πολλά αποτελέσματα. Και με 1.500 και με 1.200. Και επίσης... Προσέξτε, εξαρτάται όμως, αν έχεις να πεις ότι έχω ένα πρόβλημα υγείας, το παιδί μου έχει δηλαδή ένα πρόβλημα υγείας, που έχω έξοδα. Πρόβλημα υγείας. Όχι, αλλά αν δείξεις ότι έχεις κάτι που σου προκαλεί έξοδα προβλήματα, το προβλήματα σου προκαλούν οι φόροι, προβλήματα σου προκαλεί η μειωμένη σου, ο μειωμένο σου μισθό, όπως επίσης, το μειωμένο σου εισόδημα σε μια επιχείρηση. Και οτιδήποτε έχεις στην κατοχή σου, έτσι. Από μικρό ακίνητο, διατάσσουν είτε στο πάρα πολλές ρευστοποιήσεις τώρα. Δηλαδή, να, σπίτια στο χωριό εξοχικά τα ρευστοποιούν και έρχεται εγκεφαλικό στον κόσμο, διότι δεν το περίμενε αυτό. Παλιά δεν γίνονταν τόσες ρευστοποιήσεις. Είναι βέβαια στα πλαίσια τη κριτική ευκαιρία του δικαστή, αλλά τώρα έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ρευστοποιήσεις και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό. Και το θέμα είναι η ρευστοποίηση. Σε τι ποσό ανταποκρίνεται, έτσι, ενός ακινήτου. Ότι είναι σε χαμηλό ποσό. Ωραία, ποσό, τώρα, λοιπόν, πάμε να τα δούμε θυμίσεις, γρήγορα. Σε ποιες οφειλές πρόκειται, λοιπόν. Πρόκειται για βεβαιωμένες οφειλές, μαζί με τις προσαυξήσεις και τους φόρους, αυτές που ήταν βεβαιωμένες μέχρι 31/10/16. Άλλη αδικία εδώ πέρα. Γιατί δεν παίρνει και αυτές του 17. Να. Άρα είναι μέχρι αυτές που είναι τέλος του 16. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι πρέπει να περιέχει η αίτηση. Λοιπόν, του, η αίτηση του δεν είναι τελικά μια διαδικασία απλούστατη. Γίνεται λοιπόν ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ και πρέπει να περιέχει πάρα πολλά στοιχεία. Μα και ποινικό μητρό, μα και τα στοιχεία οπωσδήποτε που έχουν να κάνουν με την περιουσία του οφειλέτη, την αξία της, είτε από εκτιμητή, από το ένφια, ότι δεν έχει κλείσει η εταιρεία από το ΓΕΜΗ. Έχει μια πληθώρα εγγράφων, άρα θέλει πολύ προσεκτικά να φτιαχτεί η αίτηση, διότι αν δεν φτιαχτεί προσεκτικά, θα σε διώξουν. Θα να. Σε αποβάλουν. Θα και σε εκβάλουν. Και των συνοφιλετών τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην περιουσία τους για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ. Σωστά. Έχουν, θέλουν και έκθεση εκτιμητή ή ένφη για να δουν την αξία των ακινήτων. Μάλιστα. Έκθεση εκτιμητή, πού τον βρίσκουμε τον εκτιμητή? Τον βρίσκουμε είτε από μια λίστα με πραγματογνώμονες που υπάρχει, μπορούμε να τον διορίσουμε εμείς οι ίδιοι. Τον πληρώνουμε. Αλλιώς, τον πληρώνουμε. Αν δεν θέλουμε ένφια. Παίρνουμε την αξία από το ένφια, γι' αυτό λέμε ένφια, για να μην χρεώνεσαι. Ωραία. Τώρα γίνεται μια εταιρεία που έχει κλείσει να υποβάλει αίτηση, είπαμε όχι. Όχι. Γιατί πρέπει να είναι ανεργή, ένας ελεύθερος επαγγελματίας να είναι στον νόμο Κατσέλη και να κάνει αίτηση? Είναι και αυτό. Πρέπει να πάρεις πιστοποιητικό λοιπόν από το ειρηνοδικείο ότι δεν είσαι σε κάποια άλλη δικαστική διαδικασία. Ούτε δεν σε γίνεται... κάποια άλλη ρύθμιση ή δεν αφορά η ρύθμιση. Όχι, σε ρύθμιση δεν, δεν λέει κάτι. Δεν μας απασχολεί. Το θέμα είναι να μην έχει κάνει να μην αίτηση έχει για τον νόμο Κατσέλη και να μην έχει βγει απόφαση, διότι δεν γίνεται και να έχει ρυθμιστεί από τον νόμο Κατσέλη και να μπει σε αυτή τη ρύθμιση. Θέλει πιστοποιητικό και από το ειρηνοδικείο λοιπόν. Λοιπόν, να δούμε τώρα τις ρυθμίσεις που προβλέπονται σε περίπτωση που. Τι θα δούμε, τι αποτέλεσμα. Πες ότι πέρασα τις εξετάσεις που λένε. Τι αποτέλεσμα θα έχω? Αν έχω οφειλή μέχρι 3.000 ευρώ, μπορώ να δω ρύθμιση έως 36 δόσεις. Για αυτά, για τις 3.000 ευρώ, έχουμε τις ίδιες προϋποθέσεις? Είναι η ίδια διαδικασία? Ναι, ίδιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν θα έπρεπε στις 3.000 ευρώ που είναι, να ένα είναι πιο ποσό, εύκολα. Να είναι, πιο, να είναι ελεύθερο. Έλα, εδώ 36 δόσεις, ρύθμιση έτω 3.000 ευρώ. Αλλά που είναι ο πολλής κόσμος. Πρέπει να έχεις αυτό το προφίλ του δανειολήπτη που είμαι πιο πάνω. Για οφειλές από 3.000 ευρώ, τις 120 δόσεις που όλοι ξέρουμε. Θετικό. Και είναι. Μετά μέχρι τις 50.000 ευρώ. Πάλι τα ίδια, 120 δόσεις. 120, ωραία. Έτσι. Τώρα, το ΚΕΑΟ μπορεί να αρνηθεί ρύθμιση και σε ποιες λοιπόν, περιπτώσεις? Αν κρίνει ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο,
μπορεί να αρνηθεί τη ρύθμιση. Θα μου πεις πώς θα το κρίνει αυτό ότι είναι μη βιώσιμο. Αν τα εισοδήματα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ χαμηλά και το χρέος είναι υπέρογκο σε σχέση με τα εισοδήματα, είναι κάτι δηλαδή εξόφθαλμο. Μιλάμε την ουρά μας δηλαδή. Μπορεί να σου πει δεν είναι βιώσιμο, φύγει από εδώ. Αυτό και πάει λέγοντας. Βλέπετε ότι υπάρχουν τόσα πολλά κριτήρια τα οποία είναι. Που κάπου θα σε πιάσει. Αυτό φοβάμαι, ότι θα πάρα πολλοί κόσμος θα βγει εκτός. Ναι. Δηλαδή κάνουμε ένα νόμο δώρον-άδωρον. Ξέρετε, κυρία Κορσάν, το λέμε από την πρώτη στιγμή το φωνάζουμε αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο να μένουν τόσοι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Όχι, και στην τελική να σας πω κάτι. Εντάξει, επειδή από τη μία έχουμε και αυτούς που πληρώνουν κανονικά και από την άλλη θα πρέπει να υπάρχει μία ίση αντιμετώπιση. Όχι, το καλύτερο, όχι, το ακούω. Το καλύτερο όμως θα ήταν να δοθεί μία ευκαιρία και τέλος να τους πει ότι κάνω την πιο απλή. Μία απλή ρύθμιση, μπείτε, αλλά εάν δεν, τελείωσε. Αλλά να είναι πάρα πολύ απλή, να μπορεί να βάλει πάρα πολλούς ανθρώπους. Σημαντικό για πάνω από τρεις δόσεις, αν δεν πληρώσεις την εκπίπτυση, ναι. Πες ότι πέρασες τα κριτήρια, έκανες τη ρύθμισή σου. Αν για τρεις συνεχόμενες δόσεις δεν πληρώσεις και τις χάσεις, χάνεις αυτή τη ρύθμιση και δεν την ξαναπιάνεις ποτέ. Και αν τη χάσεις, επανέρχονται όλα αυτά τα ευνοϊκά που σου έχουν κάνει κουρέματα, ιστορίες, πάει, επιστρέφει πίσω στο. Σαν να μην το έχεις κάνει, κάνει ποτέ. Το 85% των προσαυξήσεων που σε κάποιες περιπτώσεις διαγράφει. Διαγράφεται, αυτό θα επανέλθει. Έτσι. Και πληρώνει κανονικά το πρώτο χρέος. Αλλά τι κερδίζω, διαγραφή 85% των προσαυξήσεων, παίρνω ενημερώτα, αναστολή μέτρων εκτέλεση, αν μου έχουν κάνει ποινικά επίσης. Να δούμε τώρα τη διαταγή πληρωμής. Είπαμε κάποια πράγματα για τη διαταγή πληρωμής. Αυτό το ειδοποιητήριο, στο πούμε έτσι. Έρχεται, είναι τίτλος εκτελεστός, πράγμα το οποίο σημαίνει, κυρία Κορσάν, ότι άμεσα. Κινδυνεύω, θα πει τίτλος εκτελεστός. Δηλαδή με κυνηγάει κάποιο σοβαρά. Έχω δικαστήρια. Αν δεν πληρώνουμε δάνειο, κάποια δόση, είναι όλα αυτά. Πάνω σε αυτό μπορεί να σε κάποια κατάσχεση, δηλαδή και κάποιος πληστηριασμός να γίνει. Τι κάνουμε λοιπόν, μέσα σε 15 εργάσιμες μέρες μπορούμε να κάνουμε ανακοπή και της αναστολής. Θα μου πεις αμάν δικαστήρια και γρήγορα, έτσι, 15 εργάσιμες μέρες. Mm-hmm. Δεν έχω μεγάλη προθεσμία. Έρχεται ποτέ και θέλω. Για μικρά ποσά, κυρία Κορσάν. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια πιστωτική κάρτα 2-3 χιλιάδων ευρώ. Και για 1000 ευρώ μπορεί να βγει η ταγή πληρωμής, αλλά τώρα ήρθαν στα σπίτια δανειοληπτών για μεγάλα πάνω ποσά. Πάνω από 500 ευρώ, δεν είναι. Ναι, ναι. Ήρθαν για μεγάλα ποσά. Αυτό το πάνω 500 ευρώ είναι για οφειλή στην εφορία. Η τράπεζα μπορεί να κάνει όποτε θέλει. Όποτε θέλει. Όποτε έτσι, και για 1 ευρώ μπορεί να κάνει. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω λοιπόν. Όπως είπαμε, πρέπει να κάνω ανακοπή και τις αναστολές μου σε 15 εργάσιμες μέρες. Ωραία. Και χειρότερο από αυτό υπάρχει, δηλαδή υπάρχει σε κλίμακα σοβαρότητας. Υπάρχει. Αν δεν κάνω τίποτα ή αν κάνω όλα αυτά και τα χάσω, μπορεί να έρθει κατασχετήρια έκθεση και να ορίζει ημερομηνία πληστηριασμού. Μάλιστα. Πληστηριασμοί γίνονται μέχρι τώρα και μέχρι τα Χριστούγεννα, επειδή κάνουν αποχή συμβολογράφη, δεν γίνονταν. Το Σεπτέμβριο που έγιναν κανονικά, ξέρετε πόσοι χάσαν τα σπίτια τους. Αρκετοί. Βέβαια, υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας που δίνει ο νόμος, όπως ο νόμος Κατσέλη, όπως οι ρυθμίσεις με τις τράπεζες. Και πρέπει να πούμε ότι οι τράπεζες έχουν αλλάξει συμπεριφορά και έχουν γίνει πολύ πιο διαλλακτικές. Και πρέπει άρα επίσης και να σε αυτή δώσω την περίπτωση πάμε σε ανακοπή. Και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο το συζητήσαμε και το συζητάμε. Όχι, αν κάνουμε ρύθμιση, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανακοπή. Mm-hmm. Όχι, αν δεν κάνεις τη ρύθμιση. Αν δεν, ναι, δεν κάνεις, πάλι και σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε αναγκαστική κατάσχεση και πληστηριασμούς, πάμε στη διαδικασία τη νομική, τη ανακοπή και όλα αυτά. Όμως, επειδή έχουμε όλες αυτές για να καταλήξουμε. Μα και τελευταία στιγμή και μια μέρα πριν τον πληστηριασμό μπορείς να κάνεις ρύθμιση την τράπεζα και να αφού μην γίνει σου έχει έρθει διαταγή πληρωμής. Βεβαίως. Και μια μέρα πριν τον πληστηριασμό μπορείς να κάνεις ρύθμιση την τράπεζα και να παγώσουν και να σταματήσουν. Και όλα να καταλήξουμε τώρα. Αν δεν είσαι πανί με πανί που λέμε και τέλος πάντων δεν έχεις τον ήλιο μοίρα και είσαι χρεοκοπημένος, πας στον νόμο Κατσέλ και περιμένεις μια ευνοϊκή απόφαση. Αλλά επειδή έχουν σκληρύνει οι αποφάσεις, όσοι μπορούν να κάνουν μια διαμεσολάβηση. Και αυτό τράπεζα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δίνουν πούμε. Δίνουν οι τράπεζες τώρα δυνατότητες. Δίνουν πολύ καλές δυνατότητες και πολύ καλά είπατε και μιλήσατε για τη διαμεσολάβηση. Τώρα υπάρχει σε δημόσια διαβούλευση και ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ωραίο να συζητήσουμε ενδελεχώς κάποια άλλη στιγμή. Να. Γίνεται διαβούλευση για να μπει υποχρεωτικά η διαμεσολάβηση σε κάποιες διαφορές. Τι είναι η διαμεσολάβηση? Είναι ένας τρόπος να επιλύσεις τη διαφορά σου χωρίς να πας στο δικαστήριο. Εξοδικαστικά με έναν διαπραγματευτή σε εισαγωγικά ανάμεσα στον οφειλέτη και την τράπεζα. Και την τράπεζα λοιπόν. Ωραία. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο επίλυσης διαφορών, όμως είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ ευνοϊκό, διότι σε κερδίζεις από χρόνο, από ψυχική οδύνη, από έξοδα. Αν λοιπόν λύσεις τη διαφορά σου εκεί, δεν χρειάζεται να προσφύγεις στη δικαιοσύνη. Και σε θέματα και με τράπεζες, καλύτερα αποτελέσματα, γιατί υπάρχει από την αρχή ένας φάκελος σοβαρός, με μετρημένα κουκιά. Και σε πάντα καταστάσεις ηρεμίας. Ωραία. Και ειρήνης, έτσι, όχι φιλονικίας. Άρα
είναι μια win-win situation, όπως λέμε, κερδίζουν και οι δύο. Και ιδιαίτερα σε θέματα δανείων βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει και μεσολαβήσεις και είναι και επιτυχείς. Κυρία Κορσάνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά και πάλι στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά.